Δεν θέλω να παίρνετε τηλέφωνα πριν ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα. Ξέρω, Νίκο, βάλει λίγο μουσική. Έβαλα μουσική. Καθίστε λίγο χαλαρά. Καθίστε λίγο χαλαρά γιατί. Τι. Δεν παίζει. Ποιο ρε, παίζει, ακούγεται. Ναι, ακούγεται, ακούγεται. Διατηρεί την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Διατηρεί την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα. Δύσκολα, Νίκο. Μήπως είναι εδώ, για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ είναι, ναι. Λοιπόν. Α, θα έχουμε πίσω την κλήρωση Champions League. Βεβαίως, γιατί. Ποιο γκρουπτονομικό θα συνοπάω, Νίκο. Πάνω. Σε αυτό! 1-0. Λοιπόν. Επειδή... Θα είδα στο τέταρτο, μάλλον. Ναι, επειδή πάνω απ' όλα είμαστε και ενημερωτικό ραδιόφωνο. Εντάξει. Πέρα τώρα οτιδήποτε άλλο, θα ενημερώσουμε και θα ακούμε κιόλας από πίσω. Σε μια ιδανική είναι... συνθήκη, ας πούμε, τώρα θα λέγαμε ότι α, βγαίνει ο τάδε, τον θέλω, δεν τον θέλω, ναι. Θα πετιόμουν εγώ. Ωραία, θα είχαμε λίγο κόσμο στον αέρα, ναι. Θα κάναμε χαβαλέ. Λοιπόν. Θα έβγαινε μετά ο Στέργιος να μας έβινε πέντε πράγματα για τον κάθε αντίπαλο. Τώρα, Νίκο. Ναι. Η αγάπη, ας πούμε. Πίτσα πήρε καναπέ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Και όλα καλά. Έχουμε ήχο από Ολυμπιακός το ομίλος και τέτοια. Κοσμοτέ Σπορ 1. Ναι. Για να δούμε κιόλας. Η κλήρωση, φιλαράκι μου, γίνεται κανονικά, όπως παλιά. Όχι με τον ίδιο συνοστισμό, θα λέγαμε. Με προσώπους ομάδων πάντως στην αίθουσα, έτσι. Νομίζω δεν γίνεται τηλετέτοια. Νομίζω όχι. Ότι δεν έχει, όχι. Okay. Δεν έχει για ευνόητους λόγους κιόλας, εντάξει. Μάλιστα. Θα έχουμε πάντως από πίσω έτσι, τον ήχο από το Κοσμοτέ TV για να χαϊδεύει, θα λέγαμε, τον αέρα της πόλης και να παρακολουθούμε τώρα ασχολείται με τις γυναίκες κυρίως από ό,τι βλέπω. Χθες, ναι. Ναι, κάνουν ένα διάλειμμα. Βγήκαν οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικό, το μοιράσαν δηλαδή σαν γκρουπ και θα αρχίσουν να διαμορφώνουν τώρα σιγά σιγά οι όμιλοι. Για να δούμε πώς θα γίνει η μοιρασιά. Νίκο, ΑΕΚ Νίμπουργκ παίζει, φίλε. Προημιτελικό Champions League. Ελά, ρε τώρα, δεν ασχολείται κανένας, φίλε. Τώρα. Δεν ασχολείται, μόνο μπάσκετ, άλεγα εγώ. Τι μόνο μπάσκετ, μέσα στο χειμώνα. Το μοναδικό Champions League που θα δούμε ever σε αυτή την πόλη είναι το μπασκετικό. Και φέτος ούτε αυτό δεν βλέπουμε. Μέσα στο χειμώνα, αυτό θα μας απασχολεί. Έλα, ρε Νίκο τώρα. Το γνωστό και ως Τσουλού ή αλλιώς Τσαμπιολί. Έλα, ρε Νίκο τώρα. Τι έλα, ρε Νίκο τώρα. Ο Πρίουιτ, Νίκο γνωστό. Πρίουιτ. Αυτό ο Άριο, γνωστό. Ο Προυίτ. Ναι, ρε, αυτό είναι. Άντε, ρε. Ναι. Αυτή η ψυχή. Τι έχουμε, Νίκο, για πες. Μια χαρά, μπασκετάκι σήμερα. Μπασκετάκι. Ωραία. Κλήρωση Champions League έχουμε, ρε. Κλήρωση Champions League, βέβαια. Πάω, ξέρω το. Ρε, μην παίρνετε τηλέφωνα, ρε. Δεν θα βγάλουμε γραμμές μέχρι να τελειώσει η κλήρωση. Γιατί, ρε. Γιατί θα βγάλουμε. Άντε, ρε, δώσε σιγά, θα δώσουμε τι θα γίνει μετά σιγά τώρα. Εντάξει, άντε να δώσω. Τι είμαστε, το ράδιο Πύριου, να πούμε. Ορίστε. Ωραία, πάμε στον πρώτο, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα μια παραγγελία. Ναι. Βεβαίως. Ήθελα να ακούσω τον ύμνο του Champions League, ας πούμε, έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ η μελωδία του ήχου. Ναι. Αν μπορούσε να τον παίξετε λίγο, τον ήχο, τον τραγούδι του Champions League. Να τον παίξουμε. Αν ο Νίκος εμένα μου δώσει το OK, γιατί είναι σε ένα δύσκολο momentum αυτή τη στιγμή. Είναι ωραία μελωδία. Εγώ θα τον παίξω. Νίκο, παίξτε να. Νίκο, παίξτε να με όλους την όρεξη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, τώρα δεν ήταν έτοιμη, ας πούμε, για Champions League. Γιατί η πόλη δεν έχει μετρό, ας πούμε. Η κοινωνία είναι όντως πολύ δύσκολη με το ποδηλατόδρομο κτλ. Χώρια που, ας πούμε, αυτή η ομάδα τώρα, η Ρώσικη, είχε ένα γήπεδο που ντρεπόσουν να μπει μέσα, ας πούμε. Δεν είχε κανένα γήπεδο αχούρι. Εντάξει, πιστεύω. Άντε, πέστα, ότι πέστα, πέστα, ρέταρε, σήμερα η μέρα σου είναι εδώ στα όλα. Θα ήταν άδικο, ας πούμε, να μείνει εκτός, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή σκεφτείτε και το άλλο, ότι ο Τίγρης χάρισε, ας πούμε, το Champions League, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμη η Αγία Σοφιά. Αν ήταν έτοιμη η Αγία Σοφιά, το χάρισε, ας πούμε, στον συμπολίτη. Ότι τι, ας πούμε. Δεν είναι έτοιμη η Αγία Σοφιά ακόμα. Ναι, άμα ήταν, δηλαδή, ότι γιατί, για την Μοστάρη. Αν ήταν έτοιμη η Αγία Σοφιά, ας πούμε, θα έκανε την έσταση και θα έπαιζε αυτός, ας πούμε. Γιατί, ναι, γιατί όμως εκεί μένει έτοιμη η Αγία Σοφιά, αυτό δεν ξέρω. Η Αγία Σοφιά έχει καθυστερήσει και νομίζω από όχι, ότι. Όχι, ρε, συγκεντρώσου, γίνει... ρε. Γιατί ο Μελισανίδης να ήθελε να παίξει Champions League με την Αγία Σοφιά, άμα ήταν έτοιμη. Αυτό λέω, αυτό παίζει ρόλο. Ναι, άμα ήταν έτοιμο το καινούριο γήπεδο, θα ήθελε να παίξει. Τώρα okay. να παίξει στο ΑΚ, ας πούμε, και Νοκλεντάν, ας πούμε, όλες οι ομάδες όπως το γλέντσαν στην τελευταία φορά, ενώ η Αγία Σοφιά θα είναι έδρα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία, μπήκε εκείνη την τελευταία φορά, πήρε 25 εκατομμύρια. Τάχωσε για να κάνει και κάτι. Ορίστε. Υπάρχει μια παροιμία, ρε παιδί μου, που λέει ότι τα μεταξωτά βραγιά θέλουν να επιδείξουν πω πού είναι. Συμφωνώ 100% με την παροιμία σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ισχύει. Άμπραβο, ο Ολυμπιακός τώρα που, ας πούμε, που είναι, θα είναι για 20η φορά στο Champions League. Δεν είναι η ομάδα. Μόνο η Μπάρτσα, η Ρεάλ, η Γιούβε, η Μπάγκερ και η Πόρτο τον περνάνε στις συμμετοχές. Έχει στον πάγκο του τον Κριστιαν Καρεμπέ, έτσι, τον Καλιδόνιο Λοντάρι που είναι παγκόσμιας προσωπικότητας, ενώ ο πάγκο έχει τον Καρυπίδη, ρε φίλε. Το Χρήστο. Μια χαρά, μια χαρά. Τι να κάνει άνθρωπος. Δηλαδή τώρα φαντάσου ο Καρεμπέ και Καρυπίδης, ας πούμε. Μόνο το Κα, ας πούμε. Η μόνη συγκίνηση αυτά τα επίθετα. Πρόσχε λίγο τι συγκίνηση αυτά τα επίθετα. Κι άλλος λέγεται Καρυπίδης. Ορίστε. Άλλος είναι ο γνωστός Καρυπίδης. Ο Χρήστος, εντάξει, μια χαρά είναι.
Το Ανέστη. Ε, ναι, αυτό σου λέει μια χαρά είναι, ρε φίλο, αλλά δεν μπορεί να βάζει με αυτό το τάπεζο. Δηλαδή, η Europa League του πολύ σου είναι, α πούμε. Okay. Απλά, παιδιά. Ναι, βάλε και τον επίλογο για να πάμε στου επόμενου. Ναι. Ο Άσος που δεν χαλάει και πρέπει να βάλουμε τα σπίτια μα και ό,τι έχουμε και δεν έχουμε είναι ο Άσος του Παρακόφη. Θα κερδίσει, θα κερδίσει, κύριε. Α, ο Κόφη δηλαδή είναι ένα Άσο που δεν χαλάει με τίποτα. Εντάξει. Εννοείται, ρε φίλε, δεν χαλάει του Άσου. Έγινε, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, όσο πιο σύντομα μπορεί ο καθένα από 1,5 λεπτό γιατί είστε πάρα πολύ στον επόμενο ναι. Ωραία. Πάμε στο μεθεπόμενο ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Νεκτάρι. Κύριε Νεκτάριε. Τι κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Με αυτή την κυβέρνηση είπαμε. Ο ΠΑΟΚ είχε δεχτεί 0 γκολ. Με αυτό γκολ ξεκίνησε. Είχε δεχτεί 0 γκολ στις 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα άλλο στατιστικό. Εντάξει, φυσικά έχει μικρή τέτοια γιατί λένε το ποδόσφαιρο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Αλλά στα περισσότερα αθλήματα που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ σε διοργανώσει, η ομάδα που έχει περισσότερες συμμετοχές σε διοργανώσεις Champions League είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει παίξει εκκριμένα σε μπάσκετ, handball και βόλεϊ σε Champions League. Δεν το σώζεις, ρε Νεκτάρι. Μ' αρέσει, αυτό θα λέω κι εγώ. Δεν το σώζεις. Αυτό θα λέω. Και θα λέω ΠΑΟΚ, δεν θα λέω συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο. Θα λέω ΠΑΟΚ, ο σύλλογος, ρε φίλε. Είπε ότι χαρίζω και 200 χιλιάρικα. Σε ποιον? Το επίθετο του τελειώνει σε είδης. Σε ποιον? Φατζίδης. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την ομάδα. Τα χαρίζει, γιατί δεν, δεν επιβεβαιώνεται από την ομάδα. Νίκο, τι δεν επιβεβαιώνεται? Αυτό το πράγμα που. Τι, ότι τα χαρίζει. Ναι. Α, όχι, τα χάρισε, τα χάρισε, τα έδωσε τώρα, δεν επιβεβαιώνεται. Άρα το χρωστάμε. Η δήλωση όμως δεν έκανε ο παίκτης. Ορίστε. Η δήλωση έγινε. Δεν έκανε δήλωση ο Φετφατζίδης. Ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή έτσι κυκλοφορεί. Δεν έκανε. Ο Φετφατζίδης δεν μιλάει ούτε στον καθρέφτη του το πρωί. Δεν σου λέω ότι δεν ισχύει. Εμένα δεν προκύπτει ακόμα. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι δεν υπάρχουν χρεωστούμενα? Θα ασχοληθούμε λίγο. Εγώ ναι. Εγώ λέω να ασχοληθούμε αγωνιστικά με το χθεσινό παιχνίδι. Βεβαίως, Νίκο, εδώ είμαστε. Ναι, με το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την χειρότερη κατά τη γνώμη από τις τρεις ομάδες που έτυχε. Θα μου επιτρέψεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί ναι. Η Μπεσίκτας δεν είχε ακόμα φορμαριστεί τότε όταν παίξαμε. Η Μπενφίκα είναι δύο κλάσεις ανώτερη από αυτή την ομάδα. Και είναι η μόνη ομάδα που μπορούσε να μας έρθει κουτί. Γιατί εντάξει, με την Γκάνδη δεν μπορούσαμε να τύχουμε. Και η Δυναμό Κιέβου είναι και αυτή η κλάση ανώτερη από την Κράσνονταρ. Αν θέλατε Δυναμό Κιέβου, δεν πιστεύω πως όχι. Εγώ τη Γκάνδη προσωπικά ήθελα. Δεν μπορούσαμε να τύχουμε γιατί ήμασταν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Πώς ήμασταν, αφού αυτές οι τρεις ήταν οι πιθανότητες. Τέλος πάντων. Ό,τι και αν είναι. Τώρα τελείωσε. Ποιο θα μπορούσε, τώρα τελείωσε. Αντίο. Europa League. Αύριο θα μπούμε στο Europa. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ ξέρει και, από, και πριν την κλήρωση από χθες το βράδυ ξέρει και ποιες ημέρες θα παίξει. Σωστά. Ενώ ο Ολυμπιακός θα παίζει Τρίτη Τετάρτη, δεν ξέρουμε πότε θα παίζει Τρίτη, πότε θα παίζει Τετάρτη. Ναι, μα τι πρόβλημα κι αυτό. Αλλά 32 θα πήρε. Ενώ ξέρουμε. Ναι. Αυτό το μήνα θα παίξουμε 22-29, μετά 5-26 Νοεμβρίου και μετά 3-10 Δεκεμβρίου. Δεν πειράζει. Ας ήταν στο Champions League Νεκτάρι και ας μην ήξερε. Αυτή τη στιγμή πάντως οι καφετέρειες ξέρουν ποιες πέμπτες θα δουλέψουν. Αλήθεια είναι. Νεκτάρια, να είσαι καλά. Έγινε Νεκτάρια. Πάμε στον επόμενο. Φιλιά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αρχίζουν να βγαίνουν τώρα και από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Άντε ρε Νίκο, ανησυχούμε. Στο τέταρτο πότε πάμε. Πού να πάω. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας. Ο Τζίκ είναι από τις περιπτώσεις που τον θυμάμαι συγκεκριμένα, αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Δηλαδή, πραγματικά εκείνο το βράδυ το λυπήθηκα. Σπαρτάρισε η καρδιά μου όταν τον άκουσα να βγαίνει μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ. Πόρε φίλε. Μιλάμε, έκλαιγε με λυγμού στον αέρα της πόλης. Λογικό είναι. Αν το έκανε έτσι. Σπαρτάρισε πραγματικά η καρδιά μου και από τότε, α πούμε, υπήρξε μια έτσι συμπάθεια. Λέω, άτε μωρέ, εντάξει, και α είπε και μια κουβέντα παραπάνω. Μα τραγούδισε το ύμνο του Ολυμπιακού. Ναι. Μα τραγούδισε όλο το χρόνο, μα έκανε τζερτζελέ το ένα το άλλο. Μπάγερ Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτη, ο πρώτο γκρουπ. Ήμασταν εκτό, ασχολείται άνθρωπο. Ορίστε, κύριε, παρακαλώ. Λοιπόν, και πραγματικά εκείνο το βράδυ, δηλαδή, τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Αλλά βλέποντας τη συνέχεια, κατάλαβα δηλαδή ότι... Δεν έπρεπε, ότι δεν έπρεπε ήταν, το ήταν λάθος κίνηση από μέρους. Δεν έπρεπε το λυπηθώ. Στην περίπτωση θέση ότι η ομάδα του δίνει λύπες και ο ΠΑΟΚ του δίνει χαρές. Δηλαδή είναι τόσο σουρεάλ όσα ζει. Αν κάτσει ένα πρωί μόνος του σε ένα τραπέζι στην κουζίνα του, κάνει έναν ελληνικό καφέ με δύο κουταλιές ζάχαρη. Φτιάξε μου ένα καφέ. Κάτω και σκεφτεί και δει πώς είναι η κατάσταση, θα πει...
εσύ τελικά εγώ υποστηρίζω ομάδα ή υποστηρίζω κινήματα. Τι γίνεται, ας πούμε. Γιώργο, όμως τη βρίσκει ο καθένας όμως. Είναι για μεγάλο προβληματισμό στο να του ελέγχει τα συναισθήματα ένας άλλος σύλλογος. Πραγματικά πρέπει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Έτσι που λες, φίλε μου Τζέκ, εσύ είσαι τώρα από χθες το βράδυ, γιατί είσαι ο πρώτος λαχανιασμένος, τόσο το βλέπεις το ρυθμό της αναπνοής του, έτσι. Μιλάμε για τρομερή χαρά ο άνθρωπος και χαλάλι του. Χαλάλι του. Αν είναι να χαίρεται ο κόσμος τόσο πολύ για τις ήττες του ΠΑΟΚ, ας χάσουμε και την Κυριακή από τον Όφη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λύνονται τα προβλήματα του κόσμου. Για τον Όφη νομίζω. Εγώ εχθές, για να γυρίσω σε εμάς, εγώ εχθές είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος κατά διαστήματα έβγαλε απίστευτους αυτοματισμούς. Έπαιξε μπαλάρα, κατά διαστήματα εννοώ, έτσι. Αλλά είναι αυτές οι στιγμές οι οποίες μας κυνηγάνε χρόνια ολόκληρα, γιατί αν κάτσετε και δείτε τους ηρωικούς αποκλεισμούς μας, ακόμα και στο μπάσκετ με την Μπένετον Τρεβίζο κάποτε, αποκλειόμαστε με απίθανους τρόπους, από απίθανους τρόπους, από απίθανα σενάρια. Δηλαδή, εκείνος ο Ιακοπίνη, έτσι, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είναι σερβιτόρος σε κανένα ρεστοράν, να είναι αρχηγός σε κανένα κίνημα πολιτικό, να είναι σε κανένα σκουπιδιάρικο οδηγός, δεν ξέρω αυτός ο Ιακοπίνη τι απέγινε. Όπως και δεν ξέρω τι μπορεί να απεγίνουν οι ήρωες της χθεσινής βραδιάς. Εχθές αποκλειστήκαμε δηλαδή με ένα σενάριο το οποίο δεν μπορούσε να προβλέψει. Έτσι. Παρόλα αυτά, επειδή το έχει μάλλον η μοίρα μας και το μερτικό μας που λένε, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε και να δούμε την επόμενη μέρα πολύ απλά. Κρατάμε το θετικό το ότι παίξαμε σαν ΠΑΟΚ, αλλά δυστυχώς έχουμε ακόμα τα συμπλέγματα τα οποία μας κυνηγάνε, και αυτό φταίμε εμείς, τα οποία σε κέρια διαστήματα και σε κέρια στιγμές δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το βήμα παραπάνω. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πολύ περισσότερο. Γιατί συμφωνώ με τον Μοσχοβίτη, το ότι το γυρνάμε. Θα σου κάτσει, πού θα πάει. Να είσαι εκεί. Εκεί να είσαι. Τώρα βέβαια, που χρόνια όπως πάνε τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα είσαι εκεί. Να προσπαθείς να το φτάσεις. Γιατί τώρα, αν φτάσουμε στο μπάσκετ, στο οποίο είσαι απ' έξω από την Ευρωλίγκα και δεν προσπαθείς για να το φτάσεις, ακόμα και αν είσαι στο 12ο προκριματικό γύρο πριν πάει στους ομίλους του Europa, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει προσπάθεια. Δεν μπορείς. Και να θες την κάνεις προσπάθεια, δεν μπορείς. Να προσπαθείς να... Η προσπάθεια ποια είναι του ΠΑΟΚ αυτή τη φέτος? Να βγει πρωταθλητής για να παίξει προκριματικούς. Υπάρχει ακόμα η προσπάθεια. Συνεχίζει. Αυτή είναι όλη. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Γιουβέντους Μπαρτσελόνα, φίλε. Γιουβέντους Μπαρτσελόνα έχει βγει μέχρι στιγμής. Και η Σαχτάρ πρόλαβα να δω. Η Σαχτάρ δεν πρόλαβα να δω. Σεβίλη Τσέλσι είδα στο πέμπτο γκρουπ νωρίτερα. Και Λίβερπουλ Άγιαξ. Λίβερπουλ Άγιαξ. Ναι, και τώρα βγαίνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ολυμπιακός είναι τρίτο. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητα είναι. Θα δούμε τώρα και σε ποιο γκρουπ θα πάει η Ντόρτμουντ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Νικόλα. Έλα, Κλεωμένη. Πού είσαι? Έλα. Πού να είμαι, εδώ είμαι, ακούω τον κόσμο. Καλά κάνεις. Λοιπόν, αγανακτισμένη παγκοσμίω. Τι προβλέπεις? Εγώ προβλέπω Ολυμπιακός θα είναι σε αυτό το γκρουπ που είπατε με τη Λίβερπουλ. Και τον Άγιαξ. Ναι, πολύ κόκκινο, ναι. Δεν πειράζει. Τώρα να δούμε ποια θα είναι. Θα είναι η Λίβερπουλ, ο Άγιαξ, θα είναι και ο Ολυμπιακός. Να δούμε η άλλη ποια θα είναι. Η Ντόρτμουντ πάει με τη Ζενίτ στο έκτο γκρουπ. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Τώρα είπατε, λοιπόν, βλέπω, Νίκο, η κλήρωση είπατε στον μπάσκετ θα ξαναγίνει, Ναι. Αύριο. Οπότε άκυρο αυτό με το Παναθηναϊκό πρεμιέρα. Αύριο και πάμε για 17. Άκυρο, ναι, μπορεί να παίξει με άλλη. Ναι. Αυτό τώρα, αφού έφυγε ο Πανιόνιος, δικαιολογημένα θα γίνει. τώρα δεν ξέρουμε ποιον θα παίξει. Paris Saint-Germain Manchester του United, εδώ πέρα να πούμε, στο Group H. Ναι. Manchester United. Εντάξει, μέτρια τώρα ομάδα. Manchester είναι μέτρια τώρα στην Αγγλία. Έτσι. Έχει μέτριο τεχνικό διευθυντή. Η Λίβερπουλ είναι από άλλο πλανήτη ομάδα. Εγώ την είδα διμπιάκι και τρόμαξα να πούμε από τη Λίβερπουλ. Ιδίως εκείνος, σας είπα, εκείνος ο μαύρος μπροστά. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι στο τρίτο γκρουπ. Πώς με ποιον? Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι στο τρίτο γκρουπ. Καλά, στο τρίτο γκρουπ. Δεν ξέρω τώρα. Αυτές τις Πορτογαλίες. Στο τρίτο όμιλο. Δεν ξέρω.
Για να είμαστε πιο ακριβείς. Και λοιπόν, τώρα θα δείξει τις ομάδες από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, που θα πάει και ο Ολυμπιακός. Για πες, Κυλωμένη. Εγώ σας είπα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κορυφαία ομάδα είναι η Λίβερπουλ στον πλανήτη. Απλώς πρέπει να φτιάξει λίγο την άμυνα, εκεί να παρέμβει ο Κλοπ και να ανακούει, βάλει μυαλό εκείνους, ναι, να βάλει μυαλό εκεί στους αμυντικούς, γιατί βγαίνουν μπροστά, να πούμε, σαν τα γάρια και οι αμυντικοί. Ιδίως εκείνος ο ψηλός πίσω, το γίδι εκείνο με την... Ποιο γίδι? Τα μαλλιά κοτσιδάκι, που τα μαλλιά. Μπράβο, Βαντάικ. Ο Βαντάικ εγκλειωμένο είναι ο κορυφαίος στόπερ στον κόσμο μαζί με τον Ράμος αυτή τη στιγμή και το λες γίδι. Μα αφού βγαίνει μπροστά και δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα πάει, ποιος θα πάει να μαρκάει. Αυτό που λέει ο προπονητής να κάνει λογικά, να βγαίνει μπροστά. Δηλαδή τώρα βγούμε να λέμε τον Βαντάικ γίδι. Ο Κλοπ θα πάει να τον μπει. Κοίταξε να τον μπει, ρε τραγανά. Πρόσεξε να δεις. Μπροστά είναι ο Φιρμίνιο. Μπροστά είναι ο Μανέ. Μπροστά είναι ο Σαλάχ. Εσύ τι γαϊδούρια θες μπροστά, ρε? Στα κόρνερ θα βγαίνεις μόνο που είσαι 2 μέτρα. Βγαίνεις μπροστά, πίσω, ρε, ποιος θα μαρκάρει στην αντεπίθεση, ρε? Αυτό πρέπει να τον πει ο Κλοπ. Γιατί βγαίνει μπροστά, πάει να βάλει γκολ και η άμυνα πίσω είναι εκτεθειμένη. Καλά που είναι τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας του κόσμου. Και ο δεξής ο μπακ πάρα πολύ καλός. Η άλλη της άμυνας είναι για κλωτσιές όλοι. Ο αριστερός ο μπακ. Αυτός ο ψηλός ο Van Dijk. Ποιος? Όχι, ο Τσιμίκας δεν παίζει. Ένας άλλος παίζει, μωρέ. Ο Ρόμπερτσον. Λίβερπουλ λοιπόν, αν προσέξει την άμυνά της η Λίβερπουλ, δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που να την κοντράρει. Λοιπόν, ο Ματέο, περιμένουμε τον Ματέο να έρθει. Πρέπει να είναι ήδη εδώ. Πρέπει να είναι ήδη εδώ. Καλά, δεν έχει σημασία. Ποιο γραφική έτσι το είναι. Η φωτογραφία που ανέβασε παλιά είναι. Με τον Ματέο. Ναι. Ξεκινάει αμέσως προπονήσεις. Καλά, αυτός κοίταξε και με τον Τζιν να παίξει τώρα μέσα στο λεωφόρο. Πρόσεξε να δεις. Και με τον Τζιν να κατέβει να παίξει. Άμα βρει αυτά τα ζαγάρια πίσω. Τον Μπούγκουρα. Καλά. Και τον Μαγαρίτη. Κοίτα, επειδή εσύ έχεις μια τάση ως ομάδα να ανασταίνεις τους πεθαμένους, μην πας την Κυριακή και ανασταίνεις τον Μπογιάτος. Με Παναθηναϊκό, ποιον έχεις διαιτητή? Για πρωινό τους έχει αυτός, ρε, ο Γκαρσία τους έχει για πρωινό. Τσαγκαράκης. Χανιά. Απλώς, ναι, εντάξει, ο Σάσα, ο Σάκητς, αυτή είναι εντάξει. Θα δούμε, τελειώσει η προπόνηση και θα δούμε. Α, εγώ εντάξει, την είπα την εντεκάδα εχθές. Θα δούμε κι άλλο. Ο Ματέο Γκαρσία πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Και τώρα, κοίταξε, δύο κουβέντες που είπε το παιδί αυτό δεν είναι έτοιμος για το Champions League χθες για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ που λες και είδα χθες το αυτογκόλ που έβαλε αυτός ο παίχτης. Δεν τον είχα δει, δεν τον είχα προσέξει. Καλός παίχτης. Πώς θα πας με αυτόν τον παίχτη να διεκδικήσεις προκριματικά Champions League? Αυτός ο παίχτης, δηλαδή άμα τον κάνει τζατζάρισμα ο Μανέ, θα τον στείλει, ρε, από το άθλη, θα τον στείλει στη Χαλκίδα. Πώς θα βγεις με αυτόν τον παίκτη? Πες ότι προκρινόταν χθες ο ΠΑΟΚ. Πώς θα πήγαινε σε ομίλους? Σωματικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ας έφτανε το σημείο να παίξει με τον Μανέ και θα το βλέπαμε εκείνη την ώρα. Ας περνούσε χθες. Το βλέπαμε εκείνη την ώρα, δεν πειράζει. Δέστε τι σωματική διάπλαση έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δες την ταγλάρια έχει πίσω ο Ολυμπιακός. Το Σεμέδο. Καλά, και ο ΠΑΟΚ έχει το Βαρέλα. Και τον Νίγκασον. Το Βαρέλα και τον Νίγκασον έχει. Αυτή δεν είναι τα πάντα. Ο Νίγκασον γατί είναι ο Νίγκασον. Λοιπόν, και βλέπω εκείνο το παιδάκι να πούμε. Ο Σόζα. Μόλι έβαλε τα φωτόκολλα, τον δίνει. Ο Σόζα είναι καλύτερο από τον Νίγκασον. 100% ρε. Ο Ούγκο Σόζα, Νίκο, ήταν έγκλημα. Έγκλημα μεγάλο που δεν τον ανανέωσαν το συμβόλαιο. Μάλιστα. Πάνε πάρκο να μεγάλο έγκλημα που δεν τον ανανέωσαν το συμβόλαιο τον τέτοιο να τον Ούγκο Σόουζα. Φαντάει του άγγελου. Δηλαδή τώρα θα έπαιζε άνετα. Πρόσεξε τώρα, περίμενε, γιατί εδώ έχει σύγκρουση με τον εαυτό σου. Πριν λίγους μήνες το Σόουζα τον έλεγε Φαντάει. Τώρα το Φαντάει το λες γίδι. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα? Conflict of interest. Απέτυχα σε αυτή την παρομοίωση. Σε αυτή την παρομοίωση απέτυχα, γιατί ο Φαντάει. Κάνει πάρα πολλές γκάφες, ενώ είναι καλός παίχτης ο Βαντάικ, αλλά ναι. Δεν ξέρω, θέλει να βάλει γκολ, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Κλειωμένη, αλλά με το να βγαίνει συνέχεια μπροστά, ναι.
Τον βλέπω, δηλαδή τον βλέπω συνέχεια μπροστά, λες και είναι επιθετικός παίζει. Δεν προσέχει πίσω την άμυνα. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Μπροστά πάει να βάλει γκολ, σου παίρνει, κάνει. Δε, πίσω είναι η θέση του, δεν είναι μπροστά. Η Λίβερπουλ μπροστά έχει παιχταράδες, χάνεται η μπάλα. Τους είδα τελευταίο παιχνίδι με την Arsenal, ναι, και τρόμαξα. 800 ευκαιρίες έκανα, ρε. Σαν σταματημένους τους παίρνουν και τους. Βάλε και τον επίλογο, κλεωμένη μου. Βάλε και τον επίλογο, βάλτε τον. Ο επίλογος είναι, ναι, σημείωσε το σκορ, ναι, Παναθηναϊκός ΑΕΣ. Πόσο? 1-3. 1-3. 1-3. Μάλιστα. Εντάξει, άντε, λοιπόν, καλή συνέχεια. Και σε σένα, κλεωμένη, και σε σένα, λοιπόν. Χαλαρός, χαλαρός. Βλέπω τον Kevin De Bruyne, την Πεκτάρα, να κάνει δηλώσεις εξ αποστάσεως από την Αγγλία, γιατί δεν πηγαίνουν εκεί πέρα τα παιδιά, να ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, για κάτσε. Δύο μικρά αγοράκια, τον Mason και τον Ρο. Πρέπει να έχουμε τέτοιο λίγο. Πώς το λένε, διακοπή. Η διαδικασία. Τώρα θα συνεχιστεί πάλι με το τρίτο γκρουπ. Ναι. Δυναμικότητα. Τελειώσει τώρα ο κοκκινομάλης εδώ πέρα, ο De Bruyne. Σου αρέσει, Νίκο. Καλός είναι. Είναι λίγο καλός. Είναι λίγο καλός παίχτης, έλεγα. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο καλός. Προτιμώ τον Μπερτόγλιο. Εντάξει, εσύ από τότε που πήγε από την. Από πού τον είχε πάρει, από τη Wolfsburg. Ναι. Λες και δεν έχει περάσει χρόνο από πάνω του. Λες και είναι 17 χρονών. Είναι. Δες μου τα εδώ. Που αρχικά ήταν στην Τζέλση η οποία το μοίραζε δανεικό από εδώ και από εκεί, έτσι. Απλά λέω τα μούτρα όλα αυτά, ναι, τα χρόνια. Δεν είναι καμιά 6-7 χρόνια στο προσκήνιο, είναι. Η Τζέλση που τότε πρέπει να είχε μάτι. Δηλαδή που έδινε δανεικό το Σαλάχ, τον Ντεμπρούινε, τον Λουκάκου και του μοίραζε και δεν του αξιοποιεί. Το έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια με τον Αμπράμοβιτς. Καμιά, ναι, χίλιου παίκτε, οκ. Okay. Όλα θα τι βγαίνουν, δεν γίνεται. Και κράτησε κάτι λιμά. Κράτησε λιμάνι, λοιπόν. Ο Ντρογκμπά είναι ο ένα που πιάνει τα μπαλάκια. Ο άλλο πρέπει να είναι ο Φλωράμα Λουντά. Νομίζω και εγώ. Ναι, βλέποντας τα μουτράκια του Δυναμό Κιέβου, τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Λουτσέσκο εκεί και τα γνωστά. Ο πρωταθλητής Ελλάδος, ο Νταπλούμπος Ελλάδος για 20η φορά στην ιστορία του. Σάλτσμπουργκ. Ναι. Και η Μίντλαντ μπήκε στους ομίλους, νομίζω, χθες. Όχι. Το σου λέω, ρε φίλε. Έχουν μπει, δηλαδή στα λέγα και πριν. Όλος ο κατημάς μπήκε. Έχει μπει τενεκές και τενεκές. Δηλαδή και εσύ μια φορά, ρε φίλε, μπες και εσύ μία να το ζήσεις. Και πες μετά, εντάξει, μπες μία! Δηλαδή έχει μπει τώρα, τι να πει, κάθε χρόνο μπαίνει και ένα τενεκές. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ορίστε. Καλώς τα παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση. Καλά, αγαπάμε κλεωμένοι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω. Είναι από τα πουλίτσα εκπομπής. Δεν θέλω ου στον κλεωμένοι. Κρασνοντάρ, τρίτο δυναμικότητας, καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Ναι. Απλά διευκρινίστε. Ναι. Πείτε στον κλεωμένο ότι ξέχασε την πρότασή του να την επαναλάβει. Ότι ο Ούγκο Σόζα, επειδή είναι ελεύθερος, ναι, ο Κλοπ να τον πάρει. Σωστό. Για αλλαγή του Van Dijk. Ματιές Λίβερπουλ για Σόζα. Βάλε ένα. Ρώτησε για Σόζα η Λίβερπουλ. Τι κάνει ο Σόζα. Άμπρο. Καλά είναι. Είναι ελεύθερος. Ρε κλεωμένη, θα μας χαζέψεις. Σαν το γνωστό που λένε. Είδες το παιχνίδι, ναι, προχθές. Λοιπόν, και είπες γιατί σουτάρει από εκεί. Δύο γκολ θα βάζε με εκείνα τα σουτ. Ο άλλος δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα από τα 40 μέτρα σουτ. Κράσνοντάρ, για να δούμε. Σε περίμενε, κάτσε εδώ γιατί δεν έχει ψωμί. Σε ποιο γκολ θα πάει Κράσνοντάρ. Δεν θα δω, πάω όμως. Τρίτο προγραμματικό είναι Κράσνοντάρ. Τρίτο γκολ. Α, τρίτο γκολ είναι. Η Κράσνοντάρ είναι στο τέταρτο γκολ, να σας πω που θα πάει. Είναι στο τέταρτο. Στο τρίτο είναι. Στο τρίτο είναι. Μαζί με τον Ολυμπιακό. Το γκρουπ της Λίβερπουλ συμπληρώθηκε. Λίβερπουλ Άγιαξ είναι. Λίβερπουλ Άγιαξ είναι. Ωραία. Τρίτο γκρουπ, αν είναι η Κράσνοντάρ, θα πάει. Ποια ομάδα δηλαδή είναι αντί για σένα στο τέταρτο γκρουπ, θα λέγαμε. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Για να κάναμε λίγο τη σύγκριση. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, ο Άγιαξ έχει το όνομα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει. Είναι κάτι. Πάλι σε φάση ανασύνταξη. Μην καλείτε άλλο. Okay. Θανάση και ο επόμενο θα είναι που θα, ναι, με του οποίου θα πάμε στο διάλειμμα. Για πάμε, Θανάση. Πιστεύω ότι η Κράσνοντάρ θα πάει στο. Θα δούμε τώρα στο γκρουπ. Νομίζω ότι είναι σε Βίλη και Τσέλσι. Και θα είναι ηρωνία τη. Σεβίλη, Τσέλσι, Κράσνοντάρ. Σεβίλη, Τσέλσι, Κράσνοντάρ, ναι. Α, Σεβίλη, Τσέλσι, Κράσνοντάρ. Ναι. Αποτύχαμε. Κοντά, με την Τσέλσι εκεί κοντά ήταν. Τέλος πάντων. Το είδε στο Μάστερ Θανάση. Όχι, δεν το είδα, παιδιά. Okay. Γιατί 9.30 έπεσα για ύπνο. Ωραίος. Και όταν άνοιξα τα ματάκια μου κατά τις μία, τι ώρα ήταν εκεί πέρα. Και άνοιξα το ραδιόφωνο, το πρώτο άκουσμα, κατάλαβα τον επιτάφιο τι έγινε. Ναι, έπαιζε τι. Πώς το λένε, λέω. Για καμιά ισοπαλία ήταν ο επιτάφιος, αλλά μετά άκουσα ότι έχασε 2-1. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ το είπα το πρωί και στο παλικάρι, αυτό που ήταν άδικο που έγινε με την Μπενφίκα, ήταν τώρα άδικο που έγινε. Άδικα πήγαν ανάποδα για μένα. Δεν έπρεπε να περάσει για μένα από την Μπενφίκα, ό,τι και να μου λέτε.
γιατί η Μπενφίκα μέχρι να δεχτεί τον γκολ είχε 3-4 περιπτώσεις που άμα θα φάλει αυτή πρώτη γκολ νομίζω θα τελειώσει η ιστορία. Έτσι ήταν και τα... Ήταν κακή στο δεύτερο όμως. Paris Saint-Germain, Manchester United, Λειψία. Ωραίος όμως αυτός. Θανάση, ήταν κακή στο δεύτερο. Το δεύτερο ήταν από το γκολ που έφαγε και μετά. Από το γκολ που έφαγε και μετά με αυτό γκολ, mm-hmm. η Μπενφίκα τότε φάνηκε ότι δεν έπαιζε καλά. Μέχρι το 60 έχει και τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο στο 50 κάτι που βγάζει ο Ζίφκοβιτς. Και εκεί άμα θα γίνει το 0-1 ήταν ποιος να βάλει πρώτος γκολ. Ο Πάουκ στο χθεσινό παιχνίδι κυνήγησε τη φάση γκολ. Μία φάση ήθελε να βάλει πρώτος γκολ. Αφού δεν το έβαλε το γκολ, δυστυχώς πήγε το μπάτς για εσάς εκεί που πήγε και ευτυχώς πήγε για μας εκεί που πήγε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι κακό. Εντάξει, όχι, όλοι αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Όλοι αγαπιόμαστε. Βάλε και ένα κιτρινό μαύρο επίλογο για να πάμε και στον τελευταίο πρώτο διάλειμμα. Και ένα κιτρινό μαύρο επίλογο. Αν θα αλλάξουν τερματοφύλακα, τα μπινελίκια μετά που θα ακούνε, ελπίζω. Λίβερπουλ Άγιαξ Αταλάντα. Μάλιστα, στο τέταρτο γκρουπ. Πολύ ωραίο μάτι με πολλά γκολ. Λοιπόν, ο Θεός μαζί μας δοκάρει και μέσα και να βάλουμε πρώτη γκολ. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Για καλή το μάτι της Κυριακής, όποιος βάζει πρώτος γκολ, βλέπετε τι γίνεται. Σωστό γενικώς. Σωστό κι αυτό. Η διαχείριση του αποτελέσματος, κύριε. Λοιπόν, φιλιά. Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πριν πάμε στον τελευταίο, βασικά να δούμε πού θα πάει, γιατί βγήκε ο Ολυμπιακός τώρα από τα χέρια του Didier Drogba. Για να δούμε πού θα πάει. Με Γιουβέντους και τέτοια, φαντάζομαι πάει με Γιουβέντους Μπαρτσελόνα. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, Φλωρά Μαλουντά. Για να δούμε. Κορυφώνται η αγωνία. Για να δούμε. Είναι μοναδική ελληνική συμμετοχή. Κάτσε. Group C. Έχει γούστο. Με αυτούς έπεσε. Πόρτο, City, Ολυμπιακός. Ο τελευταίο πριν τον break. Καλησπέρα. Δεν περίμενε. Τέλεια. Μια χαρά. Πόρτο, City, εντάξει, έχει πιθανότητες. Φυσικά. Ανάλογα ποιος είναι τώρα ο τέταρτος, βέβαια. Εντάξει, οκ. Okay, ανάλογα και πώς θέλει να τελειώσει το μεταγραφικό παράθυρο ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και αυτό ένα ερωτηματικό. Ναι, γιατί και αυτός έχει λίγο τα θεματάκια του, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έτσι. Δυναμό Κιέβου, βλέπω, βγήκε τώρα. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής και με την ολοκλήρωση φυσικά της κλήρωσης του Τσάμπιο Λι. Πάμε τώρα. Πού είσαι? Έλα, τι έγινε. Άντρε, φίλε, μπήκαμε. Τους τελευταίους μήνες γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να επιτευχθεί μετά από πολλά χρόνια. Συμφωνία μεταξύ των μελών του ΕΣΑΚΕ για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την παραχώρησή τους έναντι εύλογου αντιτίμου στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Σε αυτό το διάστημα έγιναν αμέτρητες συναντήσεις και αντίστοιχες συζητήσεις και σχεδόν όλες οι ομάδες προέβησαν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία για το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Την τελευταία πραγματικά στιγμή, με ορατό τον κίνδυνο να τυναχτούν όλα στον αέρα και χωρίς προηγουμένως να έχει θέσει το οποιοδήποτε ζήτημα, η ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης για αδιευκρίνιστους λόγους. Επέλεξε να καταψηφίσει τη συμφωνία και μάλιστα με προσβλητικό έναντι συνομιλητών της τρόπο. Η απόφαση αυτή του Άρη δεν στάθηκε τελικά ικανή να υπονομεύσει τη συμφωνία και την αλλαγή σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ. Οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης της συμφωνίας, θέτοντας έτσι την ομάδα του Άρη στο περιθώριο στο οποίο η ίδια επιδίωξε να μείνει. ΚΑΕ ΑΕ, ΚΑΕ Ηρακλής, ΚΑΕ Ιωνικός BC Hellenic Coin, ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels, ΚΑΕ Λάρισα Bread Factory, ΚΑΕ Λαύριο Megaball, ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, ΚΑΕ ΠΑΟ, ΚΑΕ Περιστέρη, ΚΑΕ Προμηθέας, ΚΑΕ Χαρίλαος Τρικούπης, το διαβάζω από το site του ΕΣΑΚΕ Νικού Παπαδόπουλε. Εκπληκτικά πράγματα. Θα λέγαμε, Νίκο, ότι ανοίγουν η ασχή ο ασκός του αιώλου. Νίκο, τι θα βγάλεις, έχεις και εσύ κάποιον να βγάλεις, τι. Ναι, ποιος είναι. Ναι. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Αντώνη τον Κάτζη. Άντερα, Αντώνη, άντερα, Αντώνη. Άντερα, Αντώνη. Μπασκετική γίνεται. Εγώ νόμιζα καμιά διαφήμιση είναι, λέω τι ακούγεται. Για να μπαίνει η εκπομπή στο mood των όσων θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα, πάμε λίγο να καλησπέρισουμε τον Κάτζη να μας τα πει καλύτερα λίγο. Διάβασε τώρα μόλις ο Νίκος την ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ. Είμαστε καλά, φίλοι μου. Ναι, τον 11 ΚΑΕ, δεν είναι το ΕΣΑΚΕ. Τον 11 ΚΑΕ, ναι. Ναι. Και τώρα εντάξει, να γίνεται. Από τον Άρη, τι βγαίνει. Χαμός, θα λέγαμε. Γιατί αυτό κυρίως είναι μας ενδιαφέρει τώρα. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι η συζήτηση για το τηλεοπτικό, για τα έσοδα, έγινε σήμερα στον ΕΣΑΚΕ με όλα αυτά τα θέματα που υπήρχαν. Ναι. Δεν είχε, υπήρχαν απλά κάποιες ενδείξεις για τη μοιρασιά. Ο Άρης επέμενε από την αρχή ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται μόνο η βαθμολογία υπόψη και δεν νομίζω να ήταν άποψη μόνο του Άρη αυτή. Ναι. Άλλωστε κατά την άποψή μου είναι και το δίκαιο αυτό για την μοιρασιά των χρημάτων. Πρέπει να λαμβάνονται πολλά πράγματα. Μιλάμε για προώθηση προϊόντος, αυτός είναι ο στόχος του μπάσκετ στο σημείο που έχει φτάσει.
Και σίγουρα η δημοτικότητα, τα εισιτήρια, η τηλεθέαση ναι. πρέπει να παίζουν ένα ρόλο mm-hmm. στη μοιρασιά των εσόδων. Δηλαδή, επειδή μια ομάδα ας πούμε, που είναι δημοφιλής κάνει μια ή δύο κακές χρονιές, δεν μπορεί να παίρνει ας πούμε, λιγότερα ή πολύ λιγότερα από ομάδες με 100 φιλάθλους στο γήπεδο. Ναι. Έτσι και 0,02 τηλεθέαση. Αυτά ήταν τα επιχείρηματα του Άρη. Και όταν ανακοινώθηκε ουσιαστικά σήμερα από τον ΕΣΑΚΕ στην τηλεδιάσκεψη μοιρασιά των χρημάτων και το πώς θα γίνει αυτή τα τέσσερα γκρουπ δηλαδή που έχουν αναφερθεί κιόλας, ο Άρης διαφώνησε και είπε ότι εμείς δεν το υπερψηφίζουμε αυτό. Είναι δικαίωμά του, όπως θα μπορούσε να το κάνει και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα ακόμα κατάλαβα γιατί το ζητάνε και τα αρέστα. Δηλαδή, οκ, okay, εφόσον δεν αποτελεί πλήγμα για τον ΕΣΑΚΕ για την Basket League, και κι άλλη ομάδα να τα σπιθέσει. Εγώ δεν το επικεντρώνω μόνο στον Άρη. Ας πάει να βρει τηλεοπτική ο Άρης. Τώρα δεν κατάλαβα την ανακοίνωση και επίσης χρήζει διευκρίνησης. Και αυτό που μιλάει για προσβλητικό τόνο του Άρη και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα όλοι γνωρίζοντας τον Χάρη Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν στην τηλεδιάσκεψη, δεν νομίζω ότι υπάρχει, ότι έχει προσβάλει ποτέ το άνθρωπο ο Χάρης στη ζωή του στα 6-5 του χρόνια πόσο είναι. Τέλος πάντων, να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και πότε θα υπάρξει μια επίσημη πλέον αντίδραση από τον Άρη μέσω ίσως κάποιας ανακοίνωσης. Mm-hmm. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Άρης βγαίνει στην αγορά, ας το πούμε έτσι, και θα φανεί αν παρά την κατάσταση που είναι, δηλαδή την κακή του πορεία, την αγωνιστική τρία χρόνια, τα χρέη του κτλ., αν θα μπορέσει να πάρει παραπάνω χρήματα από αυτά που του έδινε ο ΕΣΑΚΕ. Μάλιστα, άρα να περιμένουμε ίσως και μέχρι το βράδυ κάτι από πλευρά Σάρη. Τοποθέτηση, γιατί φαντάζομαι τώρα μετά και από τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε από τις υπόλοιπες ομάδες, ο Άρης θα πρέπει μέχρι το βράδυ να βγάλει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ναι, ότι δεν ήταν απλά μια ανακοίνωση που λέει ότι οκ, ευχόμαστε καλή τύχη στον Άρη στην προσπάθειά του να βρει παραπάνω λεφτά, αλλά ήταν μια σκληρή ανακοίνωση που είπαμε, μιλάει μέσα και για προσβλητικό ύφος και όλα αυτά και ότι θέτουν τον Άρη στο περιθώριο και αυτά, οκ. Το θεωρώ πιθανό να υπάρξει ναι, μια αντίδραση της ΚΑΕ σε επίσημη μορφή αυτή τη φορά, δηλαδή όχι μέσω διαρροής ή κάτι τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Αντώνη. Οπότε τώρα στην ουσία έχουν μείνει 11 ομάδες ναι. για να μοιραστούν το τηλεοπτικό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα επιφέρει κάποια αλλαγή στο ποσό που προσφέρει η ΕΡΤ, αν ο Άρης δηλαδή να παίξω. Ναι. Άμα δεν επιφέρει κάποια αλλαγή, θα πάρουν παραπάνω, κάποια χρήματα παραπάνω, δηλαδή τα 175 που προορίζονται για τον Άρη, θα τα μοιραστούν οι υπόλοιπες ομάδες. Εγώ, Αντώνη, να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι είτε έτσι αλλιώς θα βρεθεί μια λύση με τον Άρη μετά το σημερινό, αλλά αυτή η ανακοίνωση μου κάνει ότι πλέον δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Ναι, δηλαδή, λίγο κάποιος να κάνει πίσω, λίγο ο Άρης κάτι να κάνει, λίγο ΕΣΑΚΕ να το κάνει κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, θα βρισκόταν μια λύση, πίστευα, όταν το έμαθα το μεσημέρι, αλλά με αυτή την ανακοίνωση νομίζω ότι. Δύσκολα τα πράγματα. Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Εγώ είμαι πλέον σίγουρος ότι ο Άρης θα στεγαστεί σε άλλο κανάλι και από όσο γνωρίζω υπάρχουν ήδη συζητήσεις με άλλα τηλεοπτικά κανάλια για να κλείσει ο Άρης εκεί. Με το Open. Υπάρχει βέβαια και η προοπτική που είχε αναφερθεί. Με το Open. Υπάρχει βέβαια και η επίσημη θέση όπως τονίστηκε του Άρη. Όπως τονίστηκε και στη Γενική Συνέλευση του Ραστέχνη, αλλά και στο συνέντευξη τύπου του ΑΣΥΓΜΑ. Ναι. Για το ΑΡΕΣΤΒ, βέβαια, δεν γνωρίζω τώρα με το δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει 17 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω να προλάβει ο Άρης να κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα τόσο σύντομα. Αν και η αλήθεια είναι ότι είχε προχωρήσει κάποιες διαδικασίες, βλέποντας προφανώς προς τα που πηγαίνει η κατάσταση. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσει η ομάδα, θα προλάβει να. Ναι. Να τελειώσει ένα τέτοιο εγχείρημα και να είναι πανέτοιμη σε αυτό το κομμάτι μέσα στις επόμενες 2,5 εβδομάδες. Μάλιστα. Το βλέπω δύσκολο δηλαδή. Να, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Θα δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις του Άρη. Θα τις δούμε σύντομα. Όπως και να έχει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι. Και το πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει. Δεν γίνεται. Ναι, 2,5 εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τώρα, όπως φαίνεται, αυτό που είπε ο Νίκος, συμφωνώ ότι από την απάντηση του ΕΣΑΚΕ φαίνεται ότι. Δεν υπάρχει πλέον κάποια γέφυρα επικοινωνίας, οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να δούμε τον Άρη σε μια διαφορετική τηλεοπτική στέγη του χρόνου. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ αν υπάρχει θέμα με Nova ή OTTV. Κοίταξε, από όσο γνωρίζω γίνονται κάποιες συζητήσεις με κανάλια. Έχει ήδη ο Άρης πιο πολύ διερευνητικές, γιατί φυσικά ο Άρης πάντα ήταν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης και
δεν είχε εκφράσει μέχρι τώρα αντιρρήσεις για να συμμετάσχει σε αυτήν, σε κανένα βαθμό. Απλά για πάνε ενδεχόμενο, αλλά δεν γνωρίζω κάποια συγκεκριμένα κανάλια. Έτσι κι αλλιώς τώρα, τι να πω, δια της ατόμου απαγωγής, να το πάμε, τα ιδιωτικά κανάλια, τα ελεύθερα, δεν βλέπω να πολύ ενδιαφέρονται γενικώς για τον μπάσκετ. Άρα θα πάει σε συνδρομητικά. Ναι, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνδρομητικές πλατφόρμες είναι πιο προσβάσιμες, ας το πούμε έτσι. Ναι. Θα το δούμε όμως, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό προς το παρόν. Κατάλαβα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, όχι. Ωραία. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα η μέρα αναλώθηκε σε αυτό το θέμα. Ωραία. Τώρα αγωνιστικά, για να πούμε λίγο για τον Άρη, σίγουρα είναι πολύ καλή τόσο η μετάθεση της πρεμιέρας όσο και η νέα κλήρωση, έτσι. Ναι. Γιατί αφενός ο Άρης έδειξε και στον αγώνα με τον Ιωνικό ότι είναι ανέτοιμος και αγωνιστικά αλλά και σωματικά για κάποιους παίκτες του. Και σίγουρα η μία έξτρα εβδομάδα θα το χρησιμεύσει για να έρθουν οι παίκτες του στην πρέπουσα και στη σωστή κατάσταση. Mm-hmm. Και απ' την άλλη και το πρόγραμμά του δεν το έλεγες και εύκολο τώρα. Με Παναθηναϊκό Περιστέρι μέσα, Ιωνικό Λάρισα έξω τις πρώτες αγωνιστικές. Ναι, ήταν λίγο δύσκολο. Δεν ήταν και βατό το πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, τώρα στον Άρη, αύριο είναι κλήρωση στη μία το μεσημέρι στα γραφεία του ΕΣΑ και ελπίζουν σε μια καλύτερη και λίγο πιο βατή κλήρωση, ας πούμε, στο ξεκίνημα, όπου έχουμε δει όλοι πόσο σημαντικό είναι το ξεκίνημα. Πέρσι ο Άρης μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική γνώρισε μια ήττα σε 10 μάτς. Και τον πήρε κατρακύλα και δεν μπορούσε να συνέλθει. Δηλαδή προς το τέλος μόνο έδειξε λίγα κάποια σημεία ζωής. Ναι. Οπότε είναι σημαντικό το ξεκίνημα, να πάρεις κάποιες νίκες για να έχεις και αγωνιστικό, βαθμολογικό, αλλά και ψυχολογικό, μια ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια. Να δούμε τώρα αύριο τι επιφυλάσσει τη ρωτήδα. Αντώνη Γκάζου, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Αντώνη. Καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά, να είστε καλά. Καλό καλή συνέχεια. Βράδυ. Λοιπόν, για χαρά. Μας διάβασε ο Νίκος την ανακοίνωση των 11 ομάδων. Μας έδωσε και ο Αντώνης την εικόνα πλευρά. Άρα, περιμένουμε ανακοίνωση ίσως και μέχρι το βράδυ. Ανακοίνωση, παύλα, αντίδραση, θα λέγαμε, στους βαρύς, έτσι. Καλά, βαρύς χαρακτηρισμούς, ναι. Που χρησιμοποιήθηκαν. Ναι. Εντάξει. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Πάει λίγο στα άκρα. Την κατάσταση. Ναι, εγώ σου λέω ότι και από το μεσημέρι που έμαθα τι παίζει πάνω κάτω, έλεγα ότι εντάξει, μωρέ, okay, θα γίνει μια φασαρία από εδώ, από εκεί, κάτι θα βρεθεί μια λύση. Εντάξει. Αλλά τώρα αυτή η ανακοίνωση ουσιαστικά λέει ότι τέλος, δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Λοιπόν, Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Ολυμπιακός, Μαρσέι, ο όμιλος του Ολυμπιακού. Επιστρέφει στο Μπάγκερν, Ατλέτικο, Σάλτσμπουργκ, Λοκομοτίβ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτη, Σαχτάρ, Ίντερ, Μόνχεν Γκλάντμπαχ, η Γκλάντμπαχ δηλαδή. Λίβερπουλ, Άγιαξ, Αταλάντα, Μίντιλαντ. Δεν στη Μίντιλαντ, ρε φίλε. Αυτή είναι η τέσσερις πρώτη όμιλη. Πάμε και στους επόμενους. Πάμε, παιδιά της Κοσμοτέ, λίγο. Ή τα παιδιά της UEFA. Το βγάλει, περίμενε. Λοιπόν, για κάτσε. Έλα, άνοιξε τα. Ας τα πάρω από το όχι κοντά. Έλα, αγοράκι μου. Σεβίλη, Τσέλσι, Κράσνονταρ και η Ρένς στο πέμπτο γκρουπ. Ζενί, Ντόρτμουντ, Λάτσιο και Κλαμπ Μπριζ στο έκτο. Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα, Δυναμό, Κιέβου, Φερετσβάρο στο έβδομο. Παρί, United, Λειψία και Ισταμπούλ, Μπασαξεχήρ στο 8ο. Φερετσβάρος μπήκε Ρενίκ. Φερετσβάρος, εντάξει, είναι ιστορική ομάδα. Πέθανε μετά από 25 χρόνια, κάπου διάβαζα. Φερετσβάρος μπήκε Ρενίκ. Μπήκε στα Μπούλμπα, σα ξεχύγει η κράσνο των ομάδε που είναι καμιά 10 χρόνια υπάρχουν. Δηλαδή για το Θεό, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Το χτίζανε το βράδυ γκρεμιζόταν, ορίστε. Πάμε να πάρουμε τον επόμενο, ναι. Όπα, Νίκο, να τον πάρουμε πού. Ωραία. Ναι. Πάμε να πάρουμε τον μεθ επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πει στο Χρήσανδο ότι το καλύτερο σύνθημα που Οπα. Και σαν χαλή μπορεί να ακούγεται ναι. στην εκπομπή είναι το δυνατά πιο δυνατά. Δεν θα τον αφήσω εγώ να το βάλει ποτέ, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί η εκπομπή, που γιατί η εκπομπή πρώτο τελειώνει αύριο, αλλά και να συνεχιζόταν η εκπομπή είναι ενημερωτική. Η καινούργια εκπομπή δεν θα είναι με μένα και το Χρήσανδο. Μάλιστα. Θα είναι διαφορετική φύσεως, ναι. Ο Χρήσανδος θα είναι, δεν θα είναι. Εδώ θα είναι, ναι, όλοι εδώ θα είμαστε. Αύριο ο διευθυντής, ο πρώτος, γιατί έχουμε πολλούς εδώ πέρα. Ο αυθεντικός. Ο πρώτος. Ο μανίσιος διευθυντής του ραδιοφώνου, ο Γιώργος Αγόρας. Αύριο το μεσημέρι θα ανακοινώσει εδώ ζωντανά το νέο πρόγραμμα του αθλητικού Λίμπερο. Ναι, από Δευτέρα ξεκινάμε. Το νέο πρόγραμμα. Συγκλώ. Ωραία. Θα το βάζουμε εμείς, δεν φίλε, το δυνατά πιο δυνατά. Το λέω εγώ στο φίλο. Το βάζω εγώ, φιλαράκι μου. Το βάζω εγώ. Δυνατά, ναι. Πάμε παρακάτω. Είχε έρθει πριν τρεις εβδομάδες ο Μάγκας και ο Σαλέας. Ο Μάγκας. Ήρθανε πρόωρα. Ναι. Χθες
δεν ήρθανε. Αλλά σας το έδωσα το αποτέλεσμα χτες. Το 1-2 το είπες, ναι. Όντως. Λοιπόν, σήμερα... Σήμερα. Να δεν είπε. Εχθές είχαν εξαφανιστεί όλα τα συντόνια από τα μαγαζιά. Σήμερα σε όλα τα μαγαζιά τα συντόνια είναι ματωμένα. Σε θέλ... να σου πω κάτι. Θέλω... Πρόσεξε, πρόσεξε. Σε θέλω, προσέξτε λίγο. Σας θέλω λίγο πιο δημιουργικούς. Αυτά είναι γνωστά. Ματωμένα θέλω να περνούσε ο Πάοκ. Θέλω κάτι καινούργιο. Αυτά έχουν ακουστεί και έχουν ακουστεί. Θέλω κάτι διαφορετικό. Μη με απογοητεύετε, είστε ένα κοινό το οποίο έχει υψηλό επίπεδο. Αυτά τα έχουμε πει. Για τον Άρη. Για τον Άρη. Ματέο. Πρέπει να πάρει διπλό. Πού είναι ο Ματέο. Πρέπει να πάρει διπλό οπωσδήποτε. Διπλό, ε. Παιδιά, εντάξει. Δεν είναι εύκολο, ναι, παιδιά, ναι. Το παιχνίδι για να πάμε για διπλό. Δεν είναι εύκολο. Μακάρι. Εντάξει, θα διώξουμε. Τον Ντάνι Πογιάτο, ε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπα, πήραμε πελάτη. Πού πάμε. Θα διώξουμε τον Μπογιάτο, ναι, και τη 12η αγωνιστική του Περέιρα. Καλό. Ο Μάντζιος θα τους φάει και τους δύο. Ποιος? Ο Μάντζιος θα τους φάει και τους δύο. Ναι, ο Άκης. Ο Άκης. Έτω. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Φάει πρώτα τον Μπογιάτος και βλέπουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-3, 10, 27 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο για 5 λεπτά και ακόμα έχουμε. Ακόμα μία γραμμή. Πραγματικά εντυπωσιακό. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Ορίστε. Όπα. Μάλιστα. Γεια σου, ψηλέ μου. Ψηλέ μου, τι να γίνει. Πάει το λιχνάρι. Τώρα, αν θέλετε, με πιστεύετε, αν θέλετε, όχι. Ναι. Μόνο ο Γιώργος ο Τζιτ μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ναι. Ότι έχω προαίσθημα πάντα. Ναι. Το έχω πει, δεν το έχω πει. Με τον Γιώργο έχω να μιλήσω καιρό. Αλλά το είπα σε τρία άτομα. Ένα-δύο, το έλεγα από την αρχή της κλήρωσης. Και ας φαρούν, παίρνει γκαρντεμόσχυλο, παίρνει ό,τι θέλεις, εντάξει. Εμένα μ' άρεσε τρομερά ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά μ' άρεσε. Απλά, όπως είπε και ο Σταύρος, έπρεπε να μπει πρώτα ο Φορ και μετά να βγει ο Φορ και να μπει ο Φρικίνιο. Τέλος πάντων, τώρα... Μαζεύουμε τα κομμάτια μας, προσπαθούμε να περάσουμε όπως περνούσαμε το 10, το 11, το 9 και παίρνοντας μπεγκλέρι στο καφενείο, να μαζέψουμε 11 πόντους, 10 με 11 περνάς, στο εσωτερικό 2. Και παιδιά, μην είναι συνατέ, ναι ρε φίλε, 11 πάθμους. Μπορείς να κάνουμε και 10, 9, 10, μπορείς να κάνουμε, ανάλογα το νόμο. Τέλος πάντων, οκ. Ναι, με τη Φιωρεντίνα δεν θυμάμαι, ίσως και 10 μπορεί να ήταν, με την Δυναμό Ζάγκρεμπ δεν θυμάμαι, με το διπλό. Απλά μην ξεχνάνε ο κόσμος ότι η νίκη πλέον στο Europa League είναι 9 καλοστάρικα, στο πολύ είναι 4,5. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι λεφτούδάκια αυτά. Είναι. Ήδη έχεις πάρει ένα 12 ή 13, δεν είναι. Κάπου τόσο νομίζω, κάπου στα 12, 12,5 νομίζω. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Βάλε τώρα και. Καλά, αν υπήρχε και κόσμος, φυσικά και χορηγίες και γεμάτα γυναίκα. Καλά τώρα, εντάξει, άστο. Μην μπαίνουμε στη δικασία σύγκριση με αυτό. Ναι, εντάξει. Πάντως, ρε παιδιά, η Midland μπορεί να μου πει κάποιος ποιος απέκλεισε. Η Midland νομίζω χθες κέρδισε με 4-0 τη Σλάβια Πράγα. Πρέπει να είχε στο πρώτο μάτι να ήταν 0-0. 4-0 τη Σλάβια Πράγα. Και νομίζω χθες κέρδισε. Έπαγε την Ντόρτι πριν 12 χρόνια. Νομίζω ότι κέρδισε 4-0 ή 4-1. Έπα Ντόρτι και από τον Άρη. Ναι. Το θυμάσαι αυτό. Είχε φάει Ντόρτι στη Σλάβια, ναι, με τον Άγγελο και έρχεσαι εκεί με μείον 25 βαθμούς και έρχεσαι εδώ και τρως και ένα Ντόρτι από τον Άρη με τον Κολτσίδα που κάνει προσποίηση του Ντοχούργλου. Δηλαδή ήταν εφιάλτης εκείνο το τετραήμερο. Ναι. Κέρδισε στην Τούμπα 1-0 βέβαια από τον Γεωργιάδη και πας εκεί και τρως Ντόρτι. Η Σλάβια, δηλαδή μπορώ πως η Μίτλαν κατάφερε, δηλαδή, πέρα από τη Σλάβια, ποιον άλλο να παίξει, ρε. Δηλαδή, αυτό, γιατί δηλαδή, τι να πω. Και αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ψηλέ μου, νομίζω ότι η Midland μπήκε πρώτο προκριματικό. Το δω τώρα, δε. Φαντάζομαι. Τώρα, περίμενε. Περίμενε, το βρω, πήγαινε μη κλείσεις. Θες αν και ακούγονται στα ποσά αυτά, ρε παιδιά, για τον μπάσκετ, δηλαδή, μιλάμε τώρα για 170 χιλιάρικα, ουσιαστικά δηλαδή 55 εκατομμύρια που ο Κουκλάκης έπαιρνε 80, ας πούμε. Τώρα μην το κάνεις αυτό, όμως είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος, δεν το ξέρεις. Όχι, θέλω να σου πω, πόσο βαθμίστηκε το χιλιάρικο και πόσο τέλος παραδείγμα, είναι απίστευτο.
Η Μίτιλαντ μπήκε πρώτο παιχνίδι με τη Λουντογκόρετ, την πέρασε 0-1. Ναι. 3-0. Η Λουντογκόρετ που ξέρει, sorry λίγο, επειδή έχω ένα φίλο που ξέρει από Βουλγαρία, έριξε τουλάχιστον 17 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφέ και μπάτζετ. Οκ, δεν αποκλείεται. 25 εκατομμύρια. Μπήκε δεύτερο κανονικό, μάλλον, συγγνώμη, όχι πρώτο. 3-0 του Γιουκ Μπόι, 0-0 μέσα στην Πράγα, Σλάβια Πράγα Μίτιλαντ και 4-1 χθε Σλάβια Πράγα. Άρα από το δεύτερο μπήκε. Ναι, δεύτερο μπήκε. Αδύνατο απίστευτο. Και δεν μου λες η Κράσναρ μπήκε τρίτη. Όχι, η Κράσναρ μπήκε play-off κατευθείαν. Κατευθείαν play-off. Είναι πρώτη φορά. Είναι... Τρίτο γκρουπ δυναμικότητα. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητα. Και είναι πρώτη φορά στην ιστορία τη Ρωσία που έχει τρει ομάδε στου ομίλου τη Αμερική. Πώ έγινε αυτό να μπει η Κράσναρ τρίτο γκρουπ δυναμικότητα. Έχει καλέ πορείε τα τελευταία χρόνια, ρε, η Ευρώπη. Και πέρσι ήταν στα play-off τη Αμερική. Ναι, μετρούσαν. Ναι, σίγουρα. Η Μίτιλαντ τέταρτο, εντάξει. Ναι. Πάντως είναι αδικία, ρε παιδί μου, τώρα. Η Γιούβε να παίξει μαζί με την Μπαρσελόνα και Δυναμό. Εντάξει. Δηλαδή η Μπαρσελόνα πώς βρέθηκε, ρε φίλε, τώρα στο δεύτερο κλιμανικότητα. Όχι με την Μπαρσελόνα. Εγώ είμαι Γιούβε και Λίβερπουλ, εντάξει. Νομίζω μετράει η τριετία, ρε φίλε μου. Και τώρα στην τριετία μπορεί να έχει κανένα αποκλεισμό για τον Ιωάννη. Μία άλλη μα λένε τριετία, άλλη μα λένε δεκαετία τώρα. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, δεν τα ξέρω κι εγώ. Δεν τα ξέρω ακριβώς. Δεν σου μιλάω. Δεν είναι μπερδεμά. Δηλαδή πώς είναι μπερδεμά. Είναι μπερδεμά. Μπερδεμά. Είναι στο δεύτερο γκρουπ με μικρότητα. Πρέπει να το παρακολουθείς για να σου πω με σιγουριά. Εγώ δεν το παρακολουθώ. Για να ξέρω να σου πω ότι έγινε αυτό και για τον δεύτερο γκρουπ. Κατάλαβες. Ναι, κάπου δεν κολλάει, ας πούμε. Τέλος πάντων, ψηλεύει το κεφάλι μας όλοι τα ακόμα. Τι να κάνουμε, αυτά να πέσω, αυτό να σηκώνεσαι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, εντάξει. Επειδή δεν άκουσα από την αρχή, βγήκε ο Φιλαράκος, μου έκανε σπαγιανάκι το μεσημέρι, εντάξει, έδωσα ρεστάλ. Έχει ωραία φωνή βέβαια, εντάξει. Δεν τραγούδησε εδώ, δεν τραγούδησε. Δεν τραγούδησε. Ναι, για τον μπάνιο, για τον μπάνιο εννοώ. Okay. Τραγουδάει άρισμο τα μπάνιο. Έχει καλή φωνή. Ναι. Τον έχετε γνωρίσει, τον έχετε δει? Όχι. Όχι, δεν έχει τύχει. Α, είναι ωραίος τύπος, ναι. Βγαίνει για καμάκι, πάει, μπορεί να κάνει βόλτα, να πούμε, κάνει 5 χιλιόμετρα και κοζάρει, να πούμε. Ναι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του. Όταν λέει στον Ζαγκόρα αυτό το ρεπορτάζ που λέει, είναι το καμάκι του δηλαδή. Ξέρεις, ξεκινάει, ας πούμε, από εκεί που μένει. Ναι. Και περπατάει στην παραλία και κοζάρει. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του. Άρα, Γιώργιάν, ό,τι θέλω, φιλιά, πάει. Φιλιά, ψηλέ μου. Να είσαι καλά. Νίκο, τι έγινε, ρε φίλε. Λίγο χάθηκε λίγο στο τέτοιο. Λίγο... Εντάξει, μια χαρά. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Πάει ο τελευταίο. Πάμε τώρα στο τελευταίο. Πού τον έχουμε τελευταίο? Πάμε στο τελευταίο τώρα για σήμερα, καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα τα φιλαράκια μου, τους Νικολάδες. Καλησπέρα. Ο Τάσος είμαι, ο Τρέγιας. Τι κάνετε? Τι έγινε, ρε Τάσο? Έλα, ρε Τάσο. Καλά, είστε καρδασάκια μου. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Επειδή ο φίλος που ήταν πολύ σύντομος, ο προηγούμενος, ναι, είπε κάτι που δεν ισχύει. Τι, για πες. Λίγο να το διορθώσουμε. Η νίκη στο Europa League είναι 570.000. 900 πολλά μου φάνηκαν, να ξέρεις. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Είναι 900 είναι ο πόντος. Ναι. Στο Champions League, ναι, το Μήλος. Και ένα 800 είναι νίκητα στο Σομίλος. Αυτό το θυμάμαι, το Champions League. Όχι, παραπάνω είναι, νομίζω. Παραπάνω, 900 είναι ο πόντος, η ισοπαλία. Ναι, 2.700 είναι η νίκη. Ναι. Στο Champions League. Α, στο Europa League είναι. Στο Europa League είναι 190 ο πόντος. Ναι. Δηλαδή 3.19.57, 570 είναι η νίκη. Οκ. Ναι, 570 είναι κοντά στο συμβόλαιο του. Του Σέρβου, του Ζίβκοβιτς. Ωραία. Άσχημα θα είναι, δηλαδή, να κάνεις και... Καθόλου άσχημα δεν θα είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά θα ήταν ακόμη καλύτερα, Τάσο μου, να είσαι καπαλού σήμερα, να λέγαμε ποιος έτυχες τώρα στο Champions League και τέτοια. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Νίκο, εντάξει, δεν έκατσε, έκανε την προσπάθεια το ΠΑΟΚ. Νομίζω ήταν υπέρβαση που πέρασε την Μπενφίκα. Συμφωνώ. Που πέρασε και την Μπεσίκτας. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν σε διπλά μάτς. Έκανε την προσπάθειά του, έκανε την υπέρβασή του. Οκ, δεν του κάτσε, προχωράμε, δεν θα... Με ψημιρούμε, ούτε θα βάλουμε τα κλάματα, τίποτα. Προχωράμε παρακάτω. Κάποια στιγμή θα παίξει και το Champions League ο ΠΑΟΚ. Θα πάει εκεί. Άμα είσαι γεγονός, όπως... κάποια στιγμή θα κάτσει. Όπως πήρε το πρωτάθλημα μέσα από τον Ολυμπιακό που κανείς δεν το περίμενε. Ποιος περίμενε πριν από 10 χρόνια την πορεία να σπάσει αυτό το κατεστημένο, αυτή η κλίκα. Ποιος το περίμενε με όλα αυτά που συνέβαιναν. Και όμως είδε ένας άνθρωπος
και άλλαξε την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμορφα και ωραία. Έτσι θα γίνει και κάποια στιγμή και με το Champions League. Τι να κάνουμε, δεν το κουνήσαμε το Σεντόνι. Θα το κουνήσουμε άλλη χρονιά. Τι να κάνουμε. Ένα-ένα. Άντε, η αρχή έχει γίνει. Το νερό έχει μπει στα βλάκι. Πρωταθλήματα έρχονται. Κύπελα συνεχόμενα έρχονται. Double ήρθε στην πόλη μας. Θα έρθει και η ώρα που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Τι να κάνουμε. Θα τα πούμε στις 9 με τους φίλους ακροατές. Να σε καλά. Θα ακούσουμε μετά, ναι. Έγινε. Να σε καλά. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Έγινε. Φιλιά, έγινε. Να σε καλά. Τόσο τρέχει. Στις επάλξεις επάλξει στο προσωπικό του Λίμπερο. Τα 900 που είπε. Είναι λίγο πολλά φάνηκαν. Μου φάνηκαν πολλά. Βέβαια, έχω χάσει λίγο τέτοιο με τον κύριο Παλίγκε που έχει πάει από χρήματα. Ο τέτοιο είναι αυτό. Και πρόσεξε λίγο, σε όλα αυτά είμαστε με τα περσινά δεδομένα, ε. Δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει ακριβώ φέτο όσον αφορά χρήματα. Πάνω κάτω, χοντρικά όμω εκεί είναι. Δεν το ξέρουμε 100%. Ναι. Γιατί μπορεί να μειώσει χρήματα η UEFA, αλλά εντάξει, τώρα να μειώσει κάποια συγκεκριμένα, όχι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Νίκο, ξέρεις τι έχει μετά. Τι? Η ζωή εν τάφο. Τι? Μετά, κανονικά, εκεί παίζει όλο το τροπάρι. Κολλάει τώρα. Τι, Μπόγρες ποιο μετά παίζει. Παλιά. Παλιά πότσε και από το εκεί που η τεράστια μορφή αυτή. Τα Σεντόνια μυρίζει ακόμα, λέει αγαπητό. Α, για τα Σεντόνια. Να, καλέ, καλέ. Αστιάκι, σατανά. Σατανά. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι ο κορυφαίος παίκτης της UEFA για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Μην μου κάνετε τις κινήσεις. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Μου κάνετε τις χειρονομίες. Τίποτα δεν είπα. Αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Δεν είπα τίποτα. Δεν θα ενημερώσουμε. Ναι. Τι ασχολούμαστε με τον Basketball Champions League που θα ασχοληθεί. 45 κερδίζει η ΑΕΚ. 7 και 48 το τέλος τρίτης περίοδου. Μάλιστα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 24 ακολουθεί μετά μέχρι τις 9. Το πρώτο τελευταίο ΠΑΟΚ 24, παιδιά. Ξαναλέω, είσαι 100% σίγουρος. Ναι. Εντάξει. Δευτέρα ξεκινάμε. Αύριο ο διευθυντής θα ανακοινώσει το πρόγραμμα. Το οποίο ξέρω, αλλά δεσμεύτηκα να μην πω. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα έχουμε κανένα πείσμα του αγώνα. Οκ. Εντάξει. Και τη Όχι, πρέπει να τηρηθούν οι παραδόσεις όπως πρέπει. Εννοείται, φίλε. Παρασκευή πάντα χρόνια το ανακοινώνει, Παρασκευή θα το ανακοινώσει και πάλι. Και από Έτσι. Δευτέρα. Καλά να είστε. Πιο καλά. Πιο καλά. Ναι. Πιο καλά. Κομπλέ είμαστε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ, ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους σας.